Κύριε Μόσχο, στο πλαίσιο της κοινωνικής μέρημνας, της φοιτητικής μέρημνας, τι παροχές προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε νέους και παλιούς φοιτητές? Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης, δωρεάν σύντησης και κάποιες υποτροφίες μέσω ΕΣΠΑ, οι οποίες είναι από εδώ και 3 χρόνια τρέχουν και θα τρέξουν για άλλη μια χρονιά ακόμα, δηλαδή για το 2021-2022 ακαδημαϊκό έτος. Και υπάρχει και το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είναι θεσμοθετημένο από το 2000. Σε ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγη, πόσοι φοιτητές μπορούν να διαμένουν δωρεάν? Συνολικά σε όλο το Αιγαίο είναι 655 διαθέσιμες κλίνες. Στη Μυτιλήνη συγκεκριμένα 126 κλίνες στις εστίες και 37 δωμάτια μονόκλινα σε μισθωμένα δωμάτια. Ναι. Η σχέση προσφορά-ζήτησης? Η σχέση προσφορά-ζήτησης φέτος, που φαίνεται η ροή των αιτήσεων να είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, θα φτάσουμε γύρω στο 35-40% βαθμό ικανοποίησης. Δηλαδή, αν είχαμε άλλες τόσες εστίες, θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ποια πανεπιστημιακά τμήματα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σε ό,τι αφορά τις εστίες? Δεν υπάρχει κάποιο στατιστικό σε αυτό. Συνήθως τα τμήματα που παίρνουν τους περισσότερους προπτυχιακούς, γιατί υπάρχει η τάση τα τελευταία χρόνια οι πρωτοετοί φοιτητές να κάνουν περισσότερες αιτήσεις. Από το δεύτερο έτος βλέπουμε ότι οι αιτήσεις αρχίζουν και πέφτουν και είναι λογικό, γιατί ξέρουν αρκετοί από αυτούς ότι δεν θα πάρουν το μάτιο έτσι κι αλλιώς. Οπότε τελικά το ποσοστό της κάλυψης του 40-35% να είναι πλασματικό αν έκαναν όλοι όσοι πραγματικά ήθελαν αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσουν σπίτια ή δωμάτια στην αγορά? Εφόσον επιθυμούν να παρακολουθούν τα μαθήματα, ναι. Mm-hmm. Αναγκαστικά. Σε ό,τι αφορά τη σύντηση? Όσο αφορά τη σύντηση, η σύντηση δίνεται σε 1.600 αυτή τη στιγμή δικαιούχους. Μειώθηκε ο αριθμός λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, επειδή δεν υπήρχε τόσο μεγάλη προσέλευση. Με απόφαση της διοίκησης άλλαξε η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο ίδιος και για όλα τα νησιά. Οπότε δίνεται τη δυνατότητα σε 1.603 φοιτητές και φοιτήτρες σε όλο το Αιγαίο να συντίζονται καθημερινά δωρεάν. Αυτό που έχουμε εφαρμόσει από την πρώτη μέρα των lockdowns είναι ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτες έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν το φαγητό σε πακέτο. Έχουμε φτιάξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνουν την πρόθεσή τους για παραλαβή φαγητού, τους πηγαίνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα κάθε βράδυ για το τι ώρα μπορούν να παραλάβουν το φαγητό, ώστε να μην έχουμε συνοστισμό στα εστιατόρια. Και έτσι θα λειτουργήσει τουλάχιστον για την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Μετά δεν ξέρω αν θα ανοίξουν τα εστιατόρια κανονικά, οπότε θα πάμε στο άλλο καθεστώς. Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές που δεν δικαιούνται αυτή την παροχή, υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Φυσικά, μπορούν να πληρώσουν 2,5 ευρώ και να φάνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τώρα των φοιτητών από το κέντρο της πόλης προς το πανεπιστήμιο, υπάρχουν τα λεωφορεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές με το μειωμένο κόμιστρο, και οι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης, υπήρχε πρόληψη να μεταφέρονται δωρεάν στο Πανεπιστήμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη φοιτητική μέρημνα, τις παροχές τις δικαιούνται οι φοιτητές που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις? Λοιπόν, κοιτάξτε, αρχικά πρέπει, μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε ήταν ότι οι φοιτητές μέχρι νήσιν 2 έχουν δικαίωμα σε παροχές μέρημνας. Αν υπερβούν τα νήσιν 2 έτη φοίτησης, αυτόματα χάνονται όλες οι παροχές. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αλγόριθμος με βάση κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια. Όσο αφορά τη στέγαση, βαθμολογούνται, μοριοδοτούνται μάλλον, και αυτοί που έχουν τα περισσότερα μόρια είναι και που έχουν τον πρώτο λόγο στη δωρεάν στέγαση. Όσο αφορά τη σύντηση, το πράγμα είναι λίγο πιο μπερδεμένο, γιατί ένας κανονισμός ο οποίος μας ήρθε από το Υπουργείο, από το 2013-2012 συγκεκριμένα,
το οποίο έχει άλλαξει τότε το τοπίο στην σύντηση. Έχουμε κάνει προσπάθειες να τον αλλάξουμε όσο μπορούμε και αυτό που έχουμε κάνει είναι να μην έχουμε μια λίστα δικαιούχων μόνιμη και στατική από την αρχή μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά να διαμορφώνεται κάθε 15 μέρες ανάλογα με την κίνηση των εστιατορίων. Δηλαδή, αν ένας φοιτητής δεν πηγαίνει στο εστιατόριο και είναι δικαιούχος δωρεάν σύντησης, αυτόματα δίνει τη θέση σε κάποιον άλλον που μπορεί να μην είναι στις αρχικούς καταλόγους, ενώ πληρεί όμως τις προϋποθέσεις, απλά επειδή το budget είναι περιορισμένο, δεν φτάνει για όλους να συντιστούν δωρεάν και πρέπει να πληρώνουν. Οπότε με αυτό έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μια καλή κάλυψη των αναγκών. Έχει φτάσει ακόμα και στο 90% όσων έχουν κάνει αίτηση. Και εκεί βέβαια υπάρχει το φαινόμενο πολλοί φοιτητές να μην μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση γιατί θεωρούν ότι δεν θα συντηρηθούν δωρεάν και καλούμε τους φοιτητές να κάνουν αιτήσεις για να έχουμε και εικόνα των αναγκών μας αλλά και ένα τρόπος να πιέσουμε το Υπουργείο για μεγαλύτερη επιχορήγηση όσον αφορά τη σύντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.